Για πάμε. Πήρα μια φορά χθες. Πήρα sniper και σε όλο το παιχνίδι δεν πέθανα ποτέ. Αλλά μετά και τους βλέπεις μέσα σε κάτι δάση που δεν θα τους έβλεπες κανονικά. Πρέπει να είναι καλός παίκτης ο sniper, γιατί πραγματικά όμως βλέπεις σε σημεία που δεν έβλεπες με το γυμνό μάτι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις. Μα αυτή είναι η ουσία. Το κράνος και τη πυροβολάς, αγώ τη σκοτώσει, αγώ τη σφαίρα του κράνους κάνει τίν. Και ακόμα περισσότερο, ναι, αυτό είναι το φοβερό. Πολύ πλάκα είσαι. Λοιπόν, κάτσε, ωραία, μαζί είμαστε. Και ακόμα περισσότερο σημασία για το σπότερ, γιατί τα κιάλια, αν δεν βλέπεις π.χ. 70% με τα, ποτέ δείτε, με τη διόπτρα του όπλου, τα κιάλια βλέπεις το σχεδόν 100%, δηλαδή μπορεί να σε βοηθήσει ακόμα καλύτερα, γι' αυτό και ο σπότερ τα κιάλια, έτσι. Και ο όφησε έχει τα κιάλια φυσικά. Κάτσε να σου πω τι γίνεται μπροστά μας. Μας έβαλε σε ongoing παιχνίδι ή όχι? Ναι. Τι γίνεται? Κάτσε, εδώ πέρα κάτι γίνεται. Εδώ που σου έδωσα. Πρόσεχε, κάτι, κάτι μου ρίχνει. Αν το εντάξει, το κακό είναι ότι σαν όφησε τώρα στην αρχή, έχω το τέτοιο, πώς το λένε, SMG. Ναι. Ας βάλω ένα spawn beacon εδώ κοντά. Ναι. Χτύπησα και ένα spawn beacon, να είμαστε κοντά εμείς εδώ. Ναι. Σε βλέπω. Εδώ που είμαι εγώ είναι καλά, να ξέρεις, άμα μπορείς να δεις σιγά σιγά. Εγώ το είχα δει πιο παλιά του Χέλετ Λουζ και ήξερα ότι θα βγει στο πράγμα. Μ' άρεσε στον υπολογιστή, το είδα, ωραίο, ωραίο. Και μ' άρεσε που το μετά διάβασα ότι θα βγει και στο πλάσμα. Ναι. Πολύ φίλε, άσο, φίλε. Και είχε διαρρεύσει και λέω, άμα είναι η διαρροή, λέω, αληθινή, είμαστε μια χαρά, λέω. Και ήταν αληθινή, λέω. Εννοείται. Σου λέω, για πλαίσιο 5, αυτός ο μήνας ήταν μια χαρά. Φοβερός, εντάξει, φοβερός. Αλλά ήταν ένα γκολ και ένα μόνο ακόμα, εντάξει, κλάιν, αλλά απλώς, το... Ξέρεις τι γίνεται, για μας είναι φοβερά γιατί παίζουμε μούλτι, απλώς δηλαδή για κάποιους έπρεπε να δώσει ένα καλύτερο παιχνίδι, τουλάχιστον για τον κόσμο στο PS5 που είναι... Καλά να σου πω PS5 δεν έχει πολλά, τι να δώσει ακόμα αρχή, τι να σε δώσει τώρα. Αυτό. Εντάξει, τώρα, τι να φύγει άλλος. Τους βλέπω, είναι στο λόφο πάνω. Εδώ είναι, να τους βλέπω. Τους βλέπεις. Που αστράφτω. Τους βλέπεις, έδωσε έναν εκεί. Ναι. Τι να φάγα στο κεφάλι. Έκανε μπαμ με εμένα το δικό μου κράνος. Μιλάμε αστράζω έτσι. Εκρήξεις, φεύγουν οι σκόνοι, έτσι πετάγονται. Απίστευτο. Μας έσπασαν και το spawn. Τι λες, φίλε. Μας έσπασαν το spawn. Είχα βάλει ένα spawn. Α, όχι, το outpost, όχι, το δικό μας είναι. Όχι, εντάξει. Όχι, το δικό μας outpost είναι αυτό. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Όταν σε πυροβολά κοντά είναι σαν να θολώνει παίχτης, αλλά τι κάνει. Αχα. Λοιπόν. Ναι, έχει το suppress που κάνει, είναι φοβερό. Ναι, το suppress και το είναι αυτό. Έτσι, γιατί, έλεγα. Ναι. Κοιτάω πάλι να δω με τα εκάλια, να μπορέσουν να δώσω. Δάσος τώρα, έτσι. Αυτό είναι εγώ το δάσος, ρε φίλε. Οπα, έτσι να δώσουμε εδώ. Τι φτιάξε ένα με αυτό το gigabyte, ρε, μπράβο. Ναι. Νάτος. Έχει ο άλλος, έχει το μετράλιο να πούμε και μας βαράει εδώ μεταξύ. Τι να του κάνω εγώ τώρα από αυτήν την απόσταση τώρα με το... με το SMG. Θα το φάμε όλα. Θα πάμε περιμετρικά, ξέρεις, θα κάνουμε, θα σου πω. Θα πάμε περιμετρικά κάπως. Ναι. Να τους αφνιδιάσουμε. Βγαίνω πάλι στο outpost που ήμασταν. Ω, έχεις ρουκέτο άλλο στο δικό μας εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, σε βλέπω που είσαι. Σιγά σιγά το παίρνουμε τώρα από ό,τι βλέπω, γιατί προχωρήσαν και οι δικοί μας. Προχωράνε οι δικοί μας, ναι. Προς τώρα πάμε περιμετρικά. Μα να σου πω, μη σου πω, μ' άρεσε περισσότερο το Battle 5 που έπαιζα λίγο το που ήταν δεύτερο παγκόσμιο αυτό. Να σου πω, δεν συγκρίνω τίποτα, φίλε. Μετά από αυτό, δεν ξέρω, έχω αλλάξει 180 μοίρες. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Γιατί και εγώ ήμουν για το καινούργιο τον Battle κιόλα. Με το που βγήκε αυτό λέω καλά, λέω ας κάνουμε τι θέλουν οι άλλοι, δεν μας νοιάζει πλέον. Ναι, τι θα το κάνω. Αυτό μου προσφέρει τα πάντα.
Όπως σφυρίζει, οπότε είναι πάλι πιο ψηλά σε, στο λόφο. Ναι, ναι. Ναι, και εγώ μ' άρεσε πολύ. Τι να πω, ας τα πάνε. Κάτσα προ πάλι. Δεν μπορώ να δω τίποτα, δυστυχώς. Αυτό το στούντιο από πού είναι, Αμερικάνοι, είναι... Είναι Αυστραλοί. Αυστραλοί, μπράβο. Ναι. Του μεταξύ έχουν δικές τους μεθόδους. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν ξέρουν δηλαδή, με τι βάση δεδομένα το έχουν φτιάξει. Γιατί στα πάντα είναι πιστό, δηλαδή, και ακόμα δηλαδή το κάθε τι που κάνεις είναι δηλαδή μπαμ. Δεν έχει δηλαδή πολύ μετρημένα δηλαδή, τα πάντα ότι έχουν φτιάξει. Είναι μελετημένα δηλαδή, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, σε βλέπω που είσαι, έρχομαι. Απλώς πρόσεχε, γιατί πάνω στο ψώμα υπάρχουν κι άλλοι. Ναι. Θα πρέπει να τους ευνηδιάσουμε με καμία χειρομοβίδα. Αλλά τι να πετάξω, έχουν ανέβει και οι δικοί μας εκεί. Κάτσε να βγάλω τα κιάλια τουλάχιστον να δω τι γίνεται. Να μπορέσω να σου δώσω λίγο στόχο. Α, έχουν μπει οι δικοί μας εδώ τώρα. Έχουν μπει οι δικοί μας πάνω στο λόφο, από ό,τι βλέπω. Και είναι όπως και στην αλήθεια που είναι η ομάδα, ας πούμε, ο ένας είναι, έχει αυτόν τον ρόλο, ο άλλος αυτόν τον ρόλο. Αυτό, το νιώθεις έτσι, πολύ καλό. Όχι ότι είχε να πάρουμε όλοι 10 ημιδράλια ή 10 σνάιπερ και να γίνει πανικό. Αγιά σου, ακούρθες. Και να γίνει ναι. Έτσι. Και εκτός από αυτό, όταν έρχεται η φάση που είσαι σε μάχη μέσα, φίλε, το ζεις, έτσι, το ναι, ζεις. Ναι ρε, είναι πολύ εντυπωσιακό τους. Αυτό, μ' άρεσε πολύ μάχη. Γιατί ξέρεις τι, πεθαίνεις και εύκολα, οπότε σε αναγκάζεις, ξέρεις κάτι, δηλαδή λες όχι, πρέπει να προσέχω, πρέπει να, δηλαδή θέλοντας και μη, ναι. Αρχίζεις δηλαδή και μπαίνεις δηλαδή στα πράγματα του παιχνιδιού. Λοιπόν, βάζω άλλο ένα σπονδικό να τα καταφέρω εδώ. Ναι, ναι. Έβαλα καινούργιο σπονδικό, να είμαστε πιο κοντά ακόμα όσο ανεβαίνουμε. Ναι. Μετά χάνει το παλιό ή όχι. Νομίζω κρατάει και το παλιό. Κρατάει, ναι, γιατί... ναι, το... Έχει, ναι. Άσε που όποια ομάδα κερδίζει βάζουν τα εμβατήρια αντίστοιχα Αμερική Γερμανία. Πολύ γραμμά. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, φίλε, πραγματικά όμως. Πρώτη φορά που άκουσα το έργα και λέω τι έχουν κάνει τρελή. Ναι, ναι. Και όχι μαλακίες π.χ. Α, είναι η τάδε χώρα, δεν είναι censored και παπαγιές. Μ' αρέσει αυτό, δηλαδή, εντάξει, όπως ήταν, φίλε, έτσι είναι ο κόσμος. Ναι, ρε, φίλε, να κάνουμε, ιστορία έτσι έγινε. Ακριβώς, εννοείται. Ωραία, μια βατήρια. Ναι, το νιώθεις, ρε παιδί μου, δηλαδή. Σε άλλα παιχνίδια δεν νιώθεις έτσι ότι είσαι τον πόλεμο σε αυτό που λες τη μάχη. Ειλικρινά σου μιλάω, το κατατάζω το πρώτο πλέον για μένα, έτσι, σε αυτή την κατηγορία που παίζουμε τώρα. Γι' αυτό που μας δίνουν. Αυτό, και εγώ, δεν το συζητάω. Τους φίλους μου που έχουν PlayStation 4, γιατί κάποιοι έχουν και 5, τους βάζω εκεί πέρα, βάλτε στη βιβλιοθήκη που λέω τα παιχνίδια και όταν πάρεις το πεντάρι. Βέβαια. Να με, εννοείται. Την μερική δεν το ήξερα. Σε βλέπω. Και τους λέω, προσέξτε, λέω, δεν τα παίρνεις τα παιχνίδια, λέω, τα βάζεις στη βιβλιοθήκη και όταν πάρεις το PlayStation 5 τα έχεις. Εννοείται. Νόμιζα ότι ξέρεις, αν δεν δικαιούμαι επειδή έχω το 4, όχι. Α, όχι. Βέβαια, εννοείται πρώτα. Λοιπόν, έχω ήδη βάλει εδώ, μπορώ να βάλω κι άλλο εδώ. Θα βάλω εδώ πέρα τώρα ένα spawn beacon, να είμαστε πιο κοντά. Α, δεν με αφήνει εδώ να βάλω. Σε λέω, είμαι στα χαρακόμματα μέσα, με δεις τώρα. Ναι, και εγώ βλέπω το πράσινο το αδερφάκι. Δείχνουν από κάπου. Τώρα από δεξιά είναι. Θα πάω και λίγο σταχά ακόμα. Εδώ κάτω πρέπει να κατέβουμε τώρα. Πάμε λίγο από εδώ να φύγουμε. Να πάμε λίγο και κάτω. Και από την άλλη ξέρεις και αυτές τις βάρους λες. Λέει ο άλλος να δώσω ένας παίχτης που είναι λίγο χάπιο. Δεν είναι καλό. Να δώσω σου λέει ο άλλος 80 ευρώ για μπάτη. Τι να παίζω σου λέει ο άλλος. Έχω το χέλι τλούς. Και είμαι στην πλάι. Με πλάς κατάλαβες. Στο πλάσ και αδειοστός. Πού τους άλλους εντάξει πλάσ αναγκαστικά έχεις γιατί παίζεις multiplayer επειδή μας απέχτης οπότε. Ναι. Πολύ καλό. Σε βλέπω, είμαι εδώ πέρα και εγώ μαζί σου. Ναι.
Ήρθε η ώρα να βγάλουμε πάλι τα κιαλιά μας τώρα σιγά σιγά. Ποιοι άλλοι το παίζουν το χέλε του, παίζουν κανένας που παίζαν μαζί κυνηγό, παιδιά. Αμέ, εννοείται, ο Σπύρος παίζει και δύο άλλα ναι, παιδιά αυτός παίζουν που, μαζί. Αυτός που γράφει ναι. Τα αστεία, έτσι, που στο φίλου νομίζω, αυτός, ναι, γαμάτος. Ο Σπύρος, δε φίλε, τι ωραία παίζαν, ναι, πολύ καλό παιδί ο Σπύρος. Ο Σπύρος παίζει, ναι. Ο Γιώργος, ο Νίκος, πολύ καλά παιδιά παίζουμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν, κάποιος έχει δώσει στόχο εδώ κάτι, ε. Α, όχι, είναι πιο κάτω ακόμα, αυτά που μας δίνουν. Λοιπόν. Βάζω εγώ ένα σπονδίκον εδώ. Καινούργιο σπονδίκον. Είσαι εντάξει? Λίγο πιο πάνω. Σε βλέπω, σε περιμένω βέβαια. Εγώ είμαι εδώ, στην κατηφόρα, εδώ πέρα του βουνού. Δεν μετακινούμε ακόμα. Σε περιμένω, εδώ μέχρι στιγμής είναι καθαρά εδώ. Έχω κάτι σωματοπλέγματα εδώ. Α! Λοιπόν, σαν βάζεις λίγο από πλάγι από εδώ. Πρόσεχε με. Τα πέρασες. Μπράβο, ωραίος. Κάτος, εδώ είναι. Τον έφαγα, εντάξει. Κοίτα να δεις, δε φίλε, που ήταν ο άλλος, έτσι. Ω, με έφαγε. Ποιος έχει κι άλλον εδώ πέρα, έχω βάλει κάτω κάτω. Ήταν σε σηματοπλέγματα κοντά ένας. Την ώρα που του σημάδευα, ναι. Νομίζω ότι δεν με είχε δει, αλλά με είδε κι αυτός. Καμάτι. Έχω βάλει κοντά σπονδίκο, να ξέρεις. Ναι, θα βγω. Και εδώ μόνο medic σε σηκώνει, ε. Ναι, μόνο medic. Καλό αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπεις δηλαδή ακόμα, δηλαδή, και το άρμα δεν το παίρνει όποιος θέλει και το παίρνει και πάει βολτά, έτσι. Μόνο της ειδικότητας. Α, ναι, γι' αυτό είχα μπει την άλλη φορά και απλώς δεν μπορούσα να το βάλω μπρος και λέω, ναι, είναι ειδικότητα. Ας... Βέβαια. Θα σε περιμένω, έχω βάλει το spawn beacon που είναι το πιο κοντά εδώ. Τώρα θα βγω σε garrison spawn. Όχι στον garrison, στο spawn, στο spawn που έχω βάλει εγώ, στο τελευταίο spawn κάτω-κάτω. Outpost spawn. Ναι, ναι. Ωραία. Τα outpost spawn είναι τα δικά μας, να ξέρεις, αυτά που βάζουμε ναι, εμείς. Ναι, τα outpost spawn, okay. Μπράβο, βγήκες. Να, σε βλέπω. Έλα, ρε, παιδάκι, αυτά είναι. Ωραία. Βία. Να, ένας εδώ, κάτι βέβαια τους εδώ. Ναι. Έφυγε. Ωραία. Α, αυτά είναι. Ωραίος. Ναι, φίλε, ειλικρινά σου πλάτ, πόσο πόρος είναι, φίλε, πόσο πόρος είναι. Ναι, ρε, εγώ εντάξει. Είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι. Κάτσε να βγάλουμε και άλλα τώρα, να δούμε τι γίνεται κάτω. Να σου πω τι γίνεται εδώ πέρα. Όπως χθες που λες, γιατί βλέπω, έχεις παίξει και εσύ Destiny 2, γιατί είχα δει κάτι βίντεο στο YouTube. Έχω ξεκινήσει, δεν έχω παίξει πάρα πολύ, τώρα έχω ξεκινήσει πάλι. Παλιά, να σου πω κάτι, φίλε. Να σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ και το Destiny. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε. Και ήθελα να σου πω αυτό. Ναι, και με αυτό. Και εγώ ξέρετε, το είχα ξεκινήσει το 2, είχα χρόνια. Ξανά έπαιξε επειδή φέραν το Vault of Glass το. Πώς το λένε. Ναι. Το Raid. Χθες έπαιξα με δύο άτομα. Μέσω της εφαρμογής που βρήκα, παίξαμε το Grandmaster το Nightfall. 1370 Light. Όπου μα. Να σε ρωτήσω κάτι, άμα θες. Τα άλλα τα παιδιά παίζουν και τα άλλα παιδιά. Όπα, έφαγα ένα, με φάγανε. Είναι αρκετοί εκεί πέρα που σκοτώθηκαν, να ξέρεις, πρόσεχε. Ο Γιώργος και ο Νίκος τους κάνουν γνωριμία μετά με τα παιδιά. Είναι φοβεροί, είναι φοβεροί. Και παίζουν και εκείνα τα παιδιά πάρα πολύ, να ξέρεις. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα, δηλαδή, να θέλεις δηλαδή, και κουστάζεις να παίξεις κι εσύ, να συνεχίσεις να παίξεις Destiny, να τα βρίσκεις άμα θες. Γιατί εντάξει, εμένα είναι λίγο δύσκολες οι ώρες, το θυμάσαι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον μπορεί, επειδή κάποια στιγμή φτιάξει τον χρόνο σου. Και το ξέρα λίγο καλά, οι άλλοι είχαν καλύτερο όπλα και αυτά. Γιατί εγώ δεν έχω τώρα, δεν είχα πάρει expansion, δεν είχα παίξει χρόνια τη στιγμή. Και εντάξει, το βγάλαμε, αλλά ήταν μεγάλη πίκρα. Γιατί είχε όλο ο αντιπάλου που ξαναγεμίζαν ενέργεια. Κατάλαβα. Εντάξει, εγώ ήμουν 1345 light, και αυτό είναι 1370 το μήκη. Ναι, το παιχνίδι. Ξέρει πω φεύγει, άκλαπτο. Τα έχω δει, έχω δει. Πρώτη φορά έβγαλα σε αυτό το επίπεδο Nightfall. Πάντως η αλήθεια είναι πάντως του PlayStation η έκδοση είναι φοβερή. Φοβερή πραγματικά έτσι. Φοβερή. Ναι. Εντάξει, άλλο στυλ βέβαια έτσι. Καμία. Άλλο, εντάξει, είναι έτσι λίγο διαστημικό. Μα όλα χρειάζονται. Μα όλα χρειάζονται. Ναι, έπαιζα εγώ, έπαιζα τον Destiny 1, το έπαιζα αρκετά. Μα ξέρεις ότι παίζεις αυτό, το παίζεις για αυτόν τον λόγο. Το έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Ωραία. Θες κάτι διαφορετικό.
Πού είσαι να σε βρω? Ναι, είμαι εδώ, σε βλέπω. Είμαι λίγο προς το πίσω. Κοιτάω γιατί κάτω γίνεται χαμός. Ναι. Έχει ψωμί κάτω. Αλλά και για μένα, για στο στυλ, τα φάγει όλο αυτό το χελεπλούς. Αυτά τα κλασικά δηλαδή. Ναι. Κανονικά δεν υπάρχει. Αφού πας να παίξεις κάτι άλλο και λες τώρα τι κάνω τώρα, τι είναι αυτό. Πραγματικά έτσι, τι είναι αυτό λες τώρα, τι γίνεται. Έφυγε αυτός. Ναι, το είδε, τον έφαγες. Αλλά έχουν κόρτο κι άλλο από κάτω. Ωπα, έχετε και τάξη. Πολυπολιτής από εκεί. Ω, με έφαγαν από δεξιά. Από δεξιά σου. Πάνω, εκεί με μένα. Ναι. Ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν, προσπαθούν να ανεβαίνουν επάνω. Εντάξει, για να δούμε. Μετά, άμα μπουν και οι άλλοι, να το γυρίσουμε στο πάρτι του παιχνιδιού για να μας ακούν και οι άλλοι παίκτες. Ναι. Προσπαθεί ο Έλληνας ο άλλος να έρθει τουλάχιστον. Νάις. Τι με ακούει ο καημένος. Ήρθε ο καημένος να με σηκώσει. Έλα ρε άδερφε, ωραίος ρε. Ωραίος, ναι. Είσαι ωραίος. Ή έφυγες άκλαυτος, όχι. Καθόλου άκλαυτος. Ωραίος ρε φίλε. Πόμπο, τι γίνεται. Έφυγε και ο άλλος και φίλε. Μπαμπού, μπαμπ. Ο άλλος πέταγε και κυροβουβίδες ρε. Κυροβουλάκι. Δεν φάγαν, δεν γινόταν, εκεί ήταν φίλε. Γινόταν εκεί φίλε. Από δικιά, έχω πεθάνει από δικιά μου χειροβοβίδα, κάπου χτύπησε και παίρνει τρόφι. Σόφαρε φίλε. Από δικιά μου χειροβοβίδα, έχει τρόφι. Στις αρχές που είχα ξεκινήσει από την close beta, θυμάμαι που έμπαιναν άλλοι officer, commander, και δίνανε εντολές για τους όλμους. Ξέρεις γιατί δεν είναι εντολές, παιδί μου, που θα πάνε, που θα δισπρώξεις και αυτά. Άμα ξέρω άλλους θα παίζει commander, κάνεις τα πάντα. Μάλιστα. Και έδωνε λάθος εντολές ο άλλος, να πούμε. Και εκεί πέρα που ήμασταν εμείς, μας είχαν φλέξει κάνει δική μας η όλμη, έτσι. Είχαμε πέρασει όλοι, μας είχε καταστρέψει όλους ο άλλος. Καλή φάση πάντως. Έχει πολύ ωραία. Έχει πολύ στρατηγική. Εδώ ξέρεις είναι το καλό. Δεν είναι όπως πάω απλώς να σκοτώνω. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καθόλου σημασία. Δεν πάω να σκοτώνω. Είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος, καθαρά. Πρέπει να πάρεις και τη βάση και αυτά, ναι. Είναι πολύ καλό. Βλέπεις τα τάστα του μετά, ρε παιδί μου, τι έχεις κάνει και αυτά. Αλλά η ουσία όμως δεν είναι. Δεν σε βάζει. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνεις. Εγώ σε στάτους, πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει που φαίνονται πόσοι έχουν σκοτώσει. Πατάς το L3. Το L3 είναι μεταξύ. Okay. Εκεί θα δεις τι έχεις κάνει εσύ, δηλαδή προσωπικά σαν στρατιώτης, επειδή μέσα στο παιχνίδι όλο σου το game μέσα. Το μόνο σοβαρό πρόβλημα που έχει το παιχνίδι, πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά έχει λυθεί αρκετά και θα δώσουν και καινούργια update βέβαια και για τα μηχανήματα, είναι ότι εκεί ξαφνικά παίζει ρε φίλε μια ώρα μπορεί να σου πετάξει ένα error και να σε πετάξει έξω. Και είναι κάπου αυτό γιατί χάνει τους πόντους σου, καταλαβες. Σοβαρό. Γι' αυτό πέταξε χθες τον Doyle το φίλο μου. Ναι, είναι σοβαρό. Νωρίς. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι το παιδί, εννοείται. Παίξαμε λίγο, χθες παίζαμε βράδυ. Και του λέω θα παίξω αύριο το πρωί, εγώ λέω κάτι 10 με τον πρόεδρο. Άμα θέλει να μπει και ο Τόλης και καταφέρει να έρθει το παιδί, αμέ, καλά θα ήταν όλοι μαζί. Ωραία φάση. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ σε ένα καλό σημείο. Αν θα καταφέρω και κάνω μια spawn beacon εδώ. Σιγά, μας αφήνει για spawn beacon, δεν το πιστεύω. Ω φίλε, έβαλα spawn beacon να ξέρεις. Α, ωραία. Ω, ναι. Δεν το περίμενα. Χαμός. Πάω λίγο πιο περίεργα, οπα. Ωραία. Εδώ. Όχι, έχω ένα γερμανικό τάγκ, είμαι ακριβώς πίσω του. Πω ρε φίλε, τι γίνει εδώ. Χαμός. Τέλος αυτός.
πω φοβερό. Ποιος που... καλεί από πάνω το αεροπλάνο σαν πλάι να πέφτει για τέτοια. Ο Commander. Uh-huh. Βέβαια. Άλλο ένα σημαντικό τέτοιο. Φίλε, πού κατεβαίνουμε, φίλε, τώρα τη βουνοπλαγιά εδώ πέρα και... Μίχλι. Ξέρεις τώρα, έτσι, έχω χάσει σαν μικρό παιδί. Αμάτε. Έχω φτάσει κάτω. Λοιπόν, άμα με αφήνει, θα βάλω σπον... βάζουμε... Μ' αφήνει. Ωραία. Καινούργιο spawn beacon, πιο κοντά ακόμα. Ναι. Α, τους έχουμε πιέσει πολύ, έχουν δύο στήλες στο χάρτη. Ναι. Πρώτη παιχνιδάρα μαζί, φίλε και βαρβάτη, έτσι. Ναι. Αυτά είναι. Θα βγάλω λίγο τα κιάλια μόνο. Να δω τι γίνεται. Να σου πω, πού είσαι, ναι. Να σε δω. Έχεις, εγώ σε βλέπω, είμαι... Ναι, ναι, ναι. Σε βλέπω. Κοιτάω με τα κιάλια, να δω τι παίζει και μακριά. Γιατί εδώ τώρα είμαστε λίγο πιο ανοιχτά. Ναι. Είμαστε λίγο δεν είναι μακριά, σε βλέπω, κοιτάζουν τα κιάλια. Ναι. Έρχεται και ένας δικός μας από την ομάδα. Mm-hmm. Ο Άγγλ Ντέιν, ο θείος Ντέιν. Πάμε μαζί με τους άλλους λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά. Έλα ρε αδερφέ, πού σε γάμο, πάμε ρε φίλε. εδώ είμαστε όντως καμμάτο φίλε. Ας, ο Μίχλες εδώ χαμός, ε. Του ζεις ρε παιδί μου. Ναι, 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 πραγματικά. Ρε, τους πάτησαν κάτω οι αστρέλες τους άλλους. Τους μάθαν πώς γίνονται τα παιχνίδια. Έλατε. Έλα μου, ναι. Ακτιβίζω και μαλακείς. Εντάξει, αυτά που πάω και γράφω εγώ, μόλις τους γράφω εκεί πέρα. Κάμα σόρτσορ και πιου βρει, πιου. Όχι, το θέμα είναι ότι αυτοί δεν το αλλάζουν, γιατί σου λέει αφού πουλάω, έχουν αυτό το στυλ. Βρε καλά κάνουν, εννοείται. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Αλλιώς μην νομίζεις, γιατί θα αναγκαστούν να το αλλάζαν κι αυτοί. Αλλά σου λέει αυτό τους αρέσει, κάνουμε μια χαρά. Ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι παίζουμε στο δεν το παίξουν όλοι. Δεν μπορούν γιατί ξέρεις τι θέλει, απαιτεί η ομάδα, θέλει υπομονή. Εντάξει, είναι υπομονή θέλει προσέγγισης. Πολύ, δεν είναι έτσι. Άμα ο άλλος θέλει να βγαίνει, να σκοτώνει, να τρέχει, έτσι δεν γίνεται. Όσοι παίζουν π.χ. αρκετά Call of Duty και έρθουν σε αυτό το παιχνίδι, δεν γίνεται. Φίλε, ξαφνικά αλλαγός. Ναι, ρε, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού πας μπροστά, νομίζω ότι θα φας 5 σπέσεις, θα ζήσεις, να πούμε, θα σταματήσεις, θα γίνεις καλά. Αλλά εδώ του το κόβω αυτά τα όνειρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα όνειρα εδώ. Όντως. Δεν υπάρχει. Μερικοί που ποστάρουν και ξέρεις πολλά κιλά αυτά στο Call of Duty, παίζουν και υπολογιστή, 30-40 κιλά. Ξέρω να σου γράψω, μπείτε σε κάτι τέτοια φύγες. Ναι, κάτσε εδώ. Άκλα αυτός όπως λες. Γιατί. Εκεί στο Call of Duty πράγμα σε 15-20 θέσεις, του γεμιστήρα για να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Στο Warzone. Αν το έχεις παίξει καλά, δεν ξέρω. Εννοείται, πώς να το παίξεις. Έφυγα κι εγώ άκλα αυτός τώρα. Από τι, από πήρα, από βόμβα ή... Όχι, ήταν μπροστά μου, κάνα τσαπρές και την έπαγα στο τέλος. Κάτσα, έχω βάλει όμως κοντά σπον πίκον και έρχομαι. Ναι, γιατί τώρα έχουμε πιέσει αρκετά και αυτοί πιέζουν όσο μπορούν τώρα. Ξέρω και είναι όλοι μαζί τώρα είναι αυτοί, ναι. Σαν σημείο, ξέρεις, θα βγαίνουν όλοι σαν σημείο εκεί. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, έχω βάλει όμως εγώ το outpost. Εδώ, άμα τυχόν χρειαστεί να ξέρεις, είμαστε στο outpost spawn 04. Ωραία. Εντάξει, να ξέρεις, είναι μερικοί που άμα τους ακούς μιλάνε λες και είναι επαγγελματίες, έτσι. Δηλαδή επαγγελματίες δηλαδή, στο Wales και έχουν νομίζω ότι τους πήραν το Β' παγκόσμιο να πούμε και τους πήραν εδώ πέρα να μας δώσουν οδηγίες, έτσι. Και τους ακούω και έχουν και έναν άνθρωπο που τα λένε που πορώνομαι, λέω πάμε, φύγαμε, πού είμαι, δεν βαστιέμαι αέρα. Ναι, το παιχνίδι το έχουν κάνει να απαιτεί καλή στρατηγική οργάνωση και αυτά και... Είχαμε έναν officer, είναι πολύ σημαντικός. Ναι.
πέρα από το commander, η office από κάτω. Που όφησε, ναι, φίλε, έδινε εντολές στους άλλους. Στο π.χ. έπεφτα εγώ, φώναζε medic, go here, help this, this τέτοιο. Π.χ. Mr. τέτοιο, κατάλαβες, help this. Αυτά. Αυτά είναι, σου λέω. Τώρα σου λέω, με νιώθεις, αφού ξέρεις τώρα. Τα παίζουμε, να ξέρεις, όταν έχεις χρόνο και αυτά. Ναι, μα να ξέρεις, εμένα πλέον είναι η πρώτη μου επιλογή. Δεν το δεν έχω να σου πω, δηλαδή φαντάσου, δηλαδή πόσο βλέπω, έχω, έτσι. Όπα, πάλι με φάγανε, ευτυχώς παραβακή, έβαλα σπον και κόν κοντά δίπλα μας. Κάποιος έχει κάτσει με σνάιπερ, να προσέχεις. Ναι. Οπότε σίγουρα έχει οπτική επαφή καλή. Είναι λίγο μπροστά. Ναι, φεύγουν, θα πάμε κι εμείς. Σε κάτι υπερβολικό, χαμός. Και αργότερα, αν τυχόν σου κάτσει η ευκαιρία και το δεις, σε καμιά προσφορά και αυτά, χτυπάτε άφοβα, άφοβα όμως, το insurgency του Star Storm, να ξέρεις. Αυτό τι είναι, δεύτερο παγκοσμίο, είναι? Όχι, αυτό είναι τωρινού πολέμου, Ταλιμπάν και έτσι, ξέρεις. Hardcore, έτσι, τέρμα hardcore, γι' αυτό. Φαντάσου σαν, βέβαια πιο close compact καταστάσεις, όχι τόσο μεγάλοι χάρτες, έτσι. Αλλά είναι hardcore βαρβάτο, όχι, δηλαδή το κατατάζω για μένα, δηλαδή το δεύτερο καλύτερο που έχω παίξει αυτή τη στιγμή. Άμα μπει στο τέτοιο στο YouTube, έχω ανεβάσει αρκετά βιντεάκια. Θα το δεις λίγο πώς είναι. Θα πάρεις έτσι μια ιδέα λίγο το πώς είναι. Πρέπει να το είχα δει απλώς, γιατί λίγο πολύ όλα τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Παρακολουθώ το gaming εκείνο, δεν ξέρεις το. Σωστός. Πρόλαβα. Άρε, να μου το έκανε μεγάλος. Μπορεί να πέθανε και από βίδαγο τώρα, από το αρτίλερι, γιατί άκουσα το μπαμ και τέλος. Ναι. Ήταν σίγουρα αρτίλερι αυτό. Ευτυχώς έχω βάλει το spawn εκεί πέρα, το κοντά. Όσο πιο κοντά βλέπεις ότι είμαστε, πάτε αυτό. Το 03 πρέπει να ήταν. Ναι, το 03. Πιέζουμε πολύ τώρα. Βλέπεις, κοίτα τώρα, έτσι, άσχετα εγώ ρε παιδί μου, κάποιος άλλος, δεν βλέπετε ότι μπορεί να βάλει spawn beacon. Τώρα είμαστε πολύ κοντά, γιατί τα αρτήρια τα τρώμε στη μάπα, να πω. Θα βγαίναμε πάλι, φίλε, 2 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Πόσο ρόλο παίζει, έτσι, να ξέρει άλλος. Με τρομάζει το αρτήρι. Άστο, φίλε, θα δούμε, θα κάνουμε πως και φύγουμε λίγο περιμετρικά, μου φαίνεται. Ναι, μας έφαγε το αρτήρι, δεν μας άφησε, φίλε, τίποτα δεν μας άφησε, έτσι. Δεν ξέρω, μην έσπασε κιόλας και το τέτοιο, δεν ξέρω, μην έσπασε τώρα και το σπόνο αυτό. Σπάει. Το που βγήκα. Αν το πετύχει, σπάει, λες. Ναι, σίγουρα σπάει. Έχουμε όμως το outpost 02. Βγαίνουμε στο 02. Πάλι πεθαίνω. Δεν το πιστεύω. Με το που βγαίνω, πεθαίνω. Ναι. Μάλιστα. Προλαβαίνει και μας σκοτώνει. Για κάτσε να δούμε πώς βγούμε λίγο πιο πάνω, αναγκαστικά. Έχει ένα Garrison Spawn 05, θα βγω εκεί, αναγκαστικά. Μην βγεις πάλι στους άτομους, γιατί θα μας σκοτώσουν οι όλμοι, δεν προλάβαμε να βγούμε. Δεν πρόκειται, δηλαδή. Καλά. Δεν πειράζει, αν τα καταφέρεις, έλα στον Garrison Spawn 05. Αλλιώς θα μπω στο... Ναι, όντως μας σκοτώνουν οι όλμοι εκεί, δεν προλαβαίνω ότι πίδες μου να βάλω. Ναι, δεν είναι, δεν υπάρχει. Κάτσε να βγάλω, γιατί εκεί πέρα σου κάνει όλμοι, ναι. Μήπως και καταφέρει μόνο ο δικός μας ο... πώς το λένε, ο commander, και τους πετάξει αυτός τίποτα βόμπες με αεροπλάνο, πούμε, και τους στείλει λίγο αδιάβαστους. Να μπορέσουμε να κάνουμε την τελευταία κίνηση. Εδώ ουσιαστικά πώς κάνεις capture το κομμάτι, ας πούμε, του χάρτη. Να και καλά ότι μπαίνει στο line του αλλονού και ο άλλος... Μπαίνει στο line, κοίτα, από ό,τι το καταλάβει, με μια μικρή επιφυλάξη, γιατί και εγώ νομίζω ότι το έχω πολύ καταλάβει και αυτό το κομμάτι. Αλλά την άλλη φορά που κάναμε defend, απλά κάναμε defend. Ναι. Αυτό. Και σιγά σιγά αργεί, βέβαια, έτσι, πρέπει να έχουν αρκετοί, δηλαδή. Ναι, το βλέπω. Δεν, δηλαδή, εξής, όπως είναι π.χ. ένα παράδειγμα, π.χ. στο πάτη που περιμένεις, π.χ. λίγο βγαίνει, είναι διαφορετική προσέγγιση του. Και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνεις. Και αυτό πρέπει να κάνεις φυσικά τα Garrison των εχθρών, άμα τα βρίσκεις. Κάτσε να πάμε, ναι. Και εδώ σκάνε αρτήλες.
Δεν γλίτρωμα από πουθενά. Όπα, πού ήταν από πίσω μου την έριξε τώρα. Δεν το πιστεύω. Τρώω εγώ τον, έρχεται τώρα από πίσω. Τώρα και όλοι μαζί με, θα γίνει το χαμός. Ξεστακάμε, θα πάμε μαζί, την κάλεσο να την πέντε, να ξεκινήσουμε, να κοιτά δεξιά-αριστερά, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, παρεούλα. Έχω φάει πως αρτίδε, στη μάπα. Μπαμπού. Ναι, δεν γλιτώνουμε, είναι άσχημα. Να, το ακούς. Τον κάλεσο το κάνεις dismayed, το σπάς, των εχθρών. Άμα το δεις κοντά και πατήσεις τετράγωνο, πατημένο, το σπάς. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Ωμπο, λέω και εγώ, τι είναι αυτό που κουνιέται το πράγμα, ήταν ένα πτώμα κομμένα πόδια εκεί. Δικός μας έφυγε αυτή, λέει. Αυτά, φίλε, άστο. Ενώ, εντάξει, άλλο ένα πράγμα. Όταν ρίχνουν οβίδες και τέτοιοι π.χ. μπαζούκα και με αυτά, φεύγουν, ρε φίλε, τόσο γρήγορα, που λες, τι έγινε τώρα, τι παίχτηκε, τι ήταν αυτό που έφυγε π.χ. τώρα από εκεί πέρα και πού πάει. Ναι. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις και κίχα, έτσι. Ναι. Στα άλλα τα παιχνίδια που το βλέπεις φεύγει, το βλέπεις να πούμε παρακολουθείς, πάει να πιεις και μια γουλιά κάπου να φτάσει. Ναι. Κάτσε να βγάλω λίγο κι αλλιά. Είμαστε μαζί, πού είσαι, να σε δω και εσένα. Βασικά πνίγηκα από τη θάλασσα. Ναι, έχουμε και αυτά. Γιατί βαθιά. Δεν πρόλαβα να γυρίσω πίσω στην ακτή. Είχες πάρει στον Κάρισον, θα σε περιμένω. Ένας μπροστά έχει πέσει. Κοιτάω και τα σύμβολα. Εδώ έχει σίγουρα ένα, ναι. Ωραία, σε βλέπω. Έρχομαι. Θέλει σνάιπερ αυτό που είναι μακριά. Με το SMG δεν κάνει τίποτα εκεί. Έχω κατέβει κάτω εδώ. Κοιτάμε τα κέλια εδώ, τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω. Πώς, μετά όταν κοιτάμε τα κέλια, με ποιο κουμπί σπονάρει. Με το αριστερό. Κάνει τάλι. Το αριστερό το τέτοιο, το. Ωραία, να ξέρω κι εγώ γιατί να έχω κοιτήσει και δεν ήξερα. Απέναντι από τη θάλασσα, εδώ τη λίμνη είναι εκεί μέσα. Άτομα τώρα. Αλλά έχει λίγο μίχλη και. Είναι λίγο πίκρα. Σε βλέπω, ωραία. Έχουμε βάλει εμείς δικό μας, είναι εδώ, έχει βάλει outro. Ναι, εγώ το έχω βάλει, επίτηδες. Okay, για να βγαίνουμε και πιο μπαμ, γιατί άμα περιμένουμε και από τον Garrison, αρχίζει και τον Garrison λίγο. Από εδώ, άμα θέλεις, μπορείς να έρθεις από αυτό το σημείο που κατεβαίνουμε στη θάλασσα εδώ. Στη λίμνη. Κάποιος με βάρεσε. Θα πάμε μάλλον λίγο πρόβουν. Αλλά είναι ένα καλό κόλπο είναι να τρως την πρώτη πιστολιά να πέφτεις κάτω, να νομίζω άλλος ότι πέθανες. Σωστό. Πιάνει και αυτό. Ναι. Ωραία. Ναι, καλό. Η δική μας που πάνε, βλέπω όλοι που πάει προς τα εκεί. Για να δούμε. Δύσκολο το τελευταίο κομμάτι να το πάρουμε. Ναι, είναι πραγματικά δύσκολο. Θα προσπαθήσω να βάλω όλα ένα σπον beacon εδώ. Πα, δεν αφήνει. Ωρε φίλε, με τους όλμους τώρα μας έχουν ξεκάνει εδώ. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δυστυχώς με τους όλμους. Να δούμε τώρα. Έχω βάλει το spawn beacon βέβαια πίσω, να βγουν πιο γρήγορα. Να δούμε πώς θα μας πάει. Ωραία. Φαντάζει να βάλουν και Έλληνες στην πλάκα να έχει. Ναι, μα τίποτα δεν αποκλείεται. Μπορέσουν να τα βάλουν κάποια στιγμή όλους. Θα έχει φάση, και να ακούσουν ένα σέρμα και ελληνικά. Ελληνικά. Θα φωνάζουμε αέρα όλοι. Αέρα.
Το crossplay είναι μόνο για Xbox ή και για PC? Ήταν κανονικά και για PC, αλλά δεν ξέρω αν έχει ήδη και για PC. Γιατί στο crossplay βλέπω... Μάλλον πιο πολύ πρέπει να έχουμε εμείς και Xbox. Ναι. Θα τους βάλουν και το PC αν δεν το έχουν βάλει ήδη. Στην close beta παίζαμε όσοι είχαμε τέτοιο, πώς ήταν με το PC. Εσύ το παίζεις και στο PC? Το είχα κατεβάσει όταν είχε πρωτοβγεί σε μια έκδοση pre-alpha τέτοια, αλλά καμία σχέση με ό,τι βλέπεις τώρα, έτσι. Καμία σχέση. Εσύ είσαι καλό PC, τα δεν παίζεις παιχνίδια. Έχω ένα gaming laptop, παίζω, αλλά παίζω πιο πολλά τέτοια. Δεν τα τραβάει, ναι. Ναι, δεν είναι όμως πλέον δηλαδή τόσο δυνατό να τραβήξει. Αλλά παίζει όμως, έτσι. Εννοεί τα παίζει, αλλά όχι όμως. Ωραία τότε. Ναι. Πιο πολύ το έχω δηλαδή, στην αλήθεια, για τα παλιά παιχνίδια που παίζαν πηγή σε PS3 και αυτά μου αρέσει να παίζω όμως, στην αλήθεια. Τραβάει. Και εμένα έχει παλιό υπολογιστή. Παίζει, αλλά ξέρεις θα κάνει. Υποχωρήσει, θα το παίξει δηλαδή σε λιγότερη ανάλυση, θα τα παίζουμε λιγότερα frames και αυτά. Εντάξει. Έχουμε έρθει εδώ στο... Όχι, όχι ρε γαμότο. Την ώρα που έτρεχα ρε γαμότο. Δεν το πιστεύω. Τα βρήκαμε σκούρα εδώ. Προσπαθώ να έρθω στον άλλονα, αλλά... Πες μου ότι έχουμε κανένα γιατρό. Black Flapsy λέει. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα, ξαναβγαίνω. Και έχω και αρκετά παιχνίδια, δηλαδή τα παίζω αρκετά, δηλαδή που έχει δηλαδή στο Steam κιόλας μερικά πολεμικά. Εκεί παίζω το Day of Infamy π.χ. και τέτοια. Yeah. Και από εκεί πέρα κάτι ωραία παιχνιδάκια. Yeah. Βέβαια, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας, έτσι, ας το πούμε, διαλογής. Ναι. Yeah. Εντάξει, είναι λογικό και μικρές ομάδες γι' αυτά. Α, εγώ λέω το λάπτοπ έπαιζε κάτι παλιά παιχνίδια στη και την emulator. Γιατί το υπολογιστή δεν έχω στο μπάνο, όρθιο και δεν πάω το βαριέται. Σε καταλαβαίνω. Το πήραμε, φίλε. Αυτά είναι. Ωραία. Ωραία, ωραία. Και μέσα βλέπεις να ξέρεις τα τέτοια σου, τα stat που έχεις βγάλει. Α, ιδιαίτερα, ωραία.